Στη Λίμνο βέβαια και ο Περιφερειάρχης Βορειοίου, ο κύριος Μουτζούρης, καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξει και κάτι επόμενο από την επιχείρηση του κύριου Χαλαμαντάρη, έχετε συζητήσει για κάτι καινούριο. Εντάξει, ο κύριος Χαλαμαντάρης μας έχει συνηθίσει να κάνει επιτυχημένες επενδύσεις. Πρόσφατα, πέρσι, άνοιξε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στο Πλωμάρι, το οποίο φέτος είναι το success story της Λέζου. Είναι overbooked, είναι, καθημερινό θα είναι. Αυτό που έκανε εδώ είναι πρωτοποριακό, όχι μόνο για το Βόρειο Αιγαίο, τη Λίμνο, για την Ελλάδα, και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το επεκτείνουμε προσκαλώντας διάφορες Ολυμπιακές Επιτροπές. Είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτή την εγκατάσταση εδώ και θα τη βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις προετοιμασίες που είπε και ο κ. Σκεντέρης για το κομμάτι που σας αφορά, της περιφέρειας, για να υπάρξουν υποδομές. Κοιτάξτε, καταρχήν να αναφερθώ στον κύριο Σκεντέρη. Κύριος Σκεντέρης είναι καμάρι της Ελλάδος, του Αιγαίου, της Λέσβου, του νομού Λέσβου, και κατά συνέπεια νιώθουμε υπερήφανοι που τον έχουμε εδώ κοντά μας, από εκεί πέρα τον είχαμε στοιχείο και τον έχουμε και στην Ελληνική τώρα σύντομα. Ό,τι μας ζητηθεί και από τις επιτροπές τοπικές και από τον κύριο Έπαρχο και από τους κύριους δημάρχους, είμαστε ανοιχτοί. Πιστεύουμε στον αθλητισμό. Υπήρξαν αθλητές σε διάφορα σπορ, ποδοσφαιριστές, κατά συνέπεια είμαστε πολύ ανοιχτοί. Πιστεύω ότι αυτά τα νησιά, η κουλτούρα, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός μπορεί να τα αναδείξει περισσότερο. Το κομμάτι του τουρισμού, η κοινωνία, αυτά για το καλοκαίρι θα δούμε κάτι να εξελίσσεται θετικά. Στη σύνδεση, ας πούμε, με τη Θεσσαλονίκη, που κάνατε καμία παρέμβαση. Κοιτάξτε, η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, που λέτε, θα διακοπεί το καλοκαίρι. Ελπίζω ο υπουργός, ο οποίος έχει ευήκολους, να το. Να μην το εφαρμόσουμε. Βεβαίως, το θέσαμε. Βέβαια, υπάρχουν διάφοροι οικονομοτεχνικοί λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν αυτή τη διακοπή. Ελπίζουμε να τα ξεπεραστούν. Βέβαια, η Καβάλα είναι πολύ πιο κοντά στα νησιά μας και στη Λίμνο, και υπάρχει τώρα η Εγνατία Οδός, η οποία είναι τη οδός, συνδέει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και Τουρκία και τις άλλες χώρες βαλκανικές. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η Θεσσαλονίκη για να φτάσει στο πλοίο εκεί, πρέπει να διαπλέσει όλο το Θερμαϊκό, όλο το Χαλκιδική. Ωστόσο, υπάρχει ως έτοιμα. Δεν σημαίνει ότι κανένα. Είναι και δικό μας έτοιμα να υπάρξει αυτό. Αν και ο αντίλογος είναι ότι γίνεται εξυπηρέτηση από την Καβάλα. Ελπίζω να μπορεί να υπενικηθούν οι δισταγμοί. Ωραία, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, εντωμεταξύ ακούγονται διάφορα, κύριε Μουτζούρη, έτσι προεκλογικά και για υποψήφιους περιφερειάρχες. Τι λέτε για όλα αυτά? Έχει ανακοινώσει ήδη ο κύριος Μαλέλης. Ακούστηκε το όνομα του κύριου Λιαρέλη. Δύο Μυτιλινοί. Κάθε νέα υποψηφιότητα, είτε για βουλευτής, είτε για περιφερειάρχης, είτε δήμαρχος, ενισχύει την δημοκρατική διαδικασία. Ενισχύει την δημοκρατική διαδικασία επιλογής. Τους καλωσορίζω και τους εύχομαι να παραμείνουν στο τέλος. Σε ό,τι αφορά τις επαφές σας εδώ, θα δούμε αλλαγές στα πρόσωπα. Μια χαρά είμαστε. Θα συνεχίσει το ψηφοδέλτιο που είχατε? Θα το συζητήσουμε όταν θα έρθω τον Ιούνιο. Ωραία. Ευχαριστούμε.